pod.gr Relax. Ένα podcast με πρακτικές χαλάρωσης και διαλογισμού. Καλώς ήρθες. Λέγομαι Μαρίνα Γουρνέλη, διδάσκω γιόγκα και τεχνικές διαλογισμού. Αυτό το πρόγραμμα 7 διαδοχικών πρακτικών έχει σχεδιαστεί για να σε κατευθύνει στα βασικά στάδια της διαλογιστικής πρακτικής ο χρόνος σου είναι πολύτιμος. Γι' αυτό και όλες οι οδηγίες που χρειάζεσαι είναι βιωματικές και δίνονται κατά τη διάρκεια των πρακτικών. Αυτά είναι τα πρώτα 7 επεισόδια του podcast. Μπορείς να τα ακολουθήσεις διαδοχικά ή να επιλέξεις ένα από αυτά ανά πάσα στιγμή. Όλες σου οι ερωτήσεις είναι ευπρόσδεκτες στο mail relaxpapakipod.gr Στο προηγούμενο επεισόδιο μπορεί να διαπίστωσες ότι το μυαλό σου περιπλανήθηκε. Και είναι απόλυτα φυσικό να περιπλανηθεί το μυαλό σου και μετά να μπει σε σκέψεις και αμφιβολίες ότι δεν τα καταφέρνεις στη διαλογιστική πρακτική ή ότι δεν έχεις καταφέρει να ολοκληρώσεις αυτά τα λίγα λεπτά συγκέντρωσης κατευθύνοντας το μυαλό σου εκεί που θέλεις. Μπορεί να σκέφτηκες από μέσα σου τι στο καλό κάνω. Είναι απολύτως φυσιολογικό. Δεν υπάρχει καμία παγίδα στη διαδικασία. Απλά το μυαλό σου περιπλανήθηκε φυσικά. Σε αυτό το επεισόδιο, αυτό που θα προσεγγίσουμε είναι το πώς να χρησιμοποιήσουμε τις πέντε αισθήσεις μας. Οπότε παρακαλώ, βρες την εύκολη καθιστή θέση της επιλογής σου. Σπονδυλική στήλη όρθια και ευθυγραμμισμένη, αφιένας μακρύς, χωρίς πίεση, κεφάλι κάθεται αναπαυτικά πάνω στον αφιένα. Βρες την πιο άνετη θέση που μπορείς. Είτε κάθεσαι σε καρέκλα είτε όχι, τα καθιστικά κόκαλα θα πρέπει να έχουν σταθεροποιηθεί. Τα πέλματά σου αν είσαι σε καρέκλα ακουμπούν καλά το έδαφος. Τα χέρια είναι απαλά ακουμπισμένα στους μυρούς με το εσωτερικό της παλάμης να κοιτάει προς τον ουρανό η κορυφή του κεφαλιού εκτείνεται προς τον ουρανό και το πηγούνι είναι ελαφρά προς τα μέσα για να επιμηκύνει το πίσω μέρος του λαιμού. Σαν υπενθύμηση, εάν θέλεις, μπορείς να έχεις πάντα τα μάτια σου ανοιχτά με ένα χαλαρό βλέμμα στραμμένο διαγωνίως λίγα μέτρα μπροστά σου. Ή αν θέλεις, μπορείς να μάθεις πώς να διαλογίζεσαι με τα μάτια κλειστά. Και αν είσαι εδώ, αυτό σημαίνει ότι τα κατάφερες και μπορείς να δεχθείς ίσως την πρόκληση να τα κλείσεις. Πάρε τρεις βαθιές αναπνοές. Ωραία βαθιά εισπνοή από τη μύτη. Μικρό ανεπέστητο κράτημα στο τέλος της εισπνοής. Βαθιά εκπνοή από τη μύτη μια μικρή παύση στο τέλος της εκπνοής. αλες δύο φορές βαθιά εισπνοή από τη μύτη, μικρή παύση στο τέλος της εισπνοής, βαθιά εκπνοή από τη μύτη, μικρή παύση στο τέλος της εκπνοής. Μένουμε στη χαλαρή φυσική αναπνοή. Απλά συγκεντρωνόμαστε έτσι ώστε να αναπνέουμε μόνο από τη μύτη. Είναι σημαντικό να αναπνέουμε από τη μύτη και για να γεμίζουμε πλήρως το σώμα και για τη χαλαρωτική επίδραση αυτής της αναπνοής στο νευρικό σύστημα. Η εισπνοή από το στόμα δεν επιτρέπει πλήρες γέμισμα του σώματος με αποτέλεσμα να θέλουμε να παίρνουμε γρηγορότερες αναπνοές που όμως διεγείρουν το νευρικό μας σύστημα. Άλλη μια βαθιά εισπνοή. Ελαφρύ κράτημα στο τέλος της εισπνοής. Βαθιά εκπνοή. Ελαφρύ κράτημα στο τέλος της εκπνοής. επανερχόμαστε στη φυσική ανεμπόδιστη αναπνοή. Και φέρνουμε την προσοχή μας στο χώρο της καρδιάς σε αυτό το τρυφερό σημείο για το οποίο έχουμε μιλήσει. Θυμήσου την πρόθεσή σου. Γιατί είσαι εδώ σήμερα και τοποθέτησε την πρόθεσή σου στο χώρο της καρδιάς. θα ξεκινήσουμε κατευθύνοντας την προσοχή μας στο οπτικό μας πεδίο, ακόμα και αν τα μάτια μας είναι κλειστά. Παρατήρησε τι είναι εδώ με τα εσωτερικά σου μάτια. Τι εικόνες έρχονται στο εσωτερικό σου πεδίο. Τι βλέπεις. Και τώρα κατεύθυνε την προσοχή σου στην αίσθηση της όσφρησης. Τι κινείται στο πεδίο της όσφρησης. Υπάρχουν οσμές στην επίγνωσή σου. Τώρα κατεύθυνε την προσοχή σου στην αίσθηση της γεύσης. Μπορείς να παρατηρήσεις τη γεύση της υγρασίας στο στόμα. Μπορείς να καταπιείς, παρατηρώντας τη γεύση που υπάρχει στο στόμα. Ίσως αισθανθείς τη γεύση του καφέ, του τσαγιού ή κάποιας άλλης τροφής, ή της οδοντόκρεμας. Τώρα κινήσου στην αίσθηση της ακοής. Και εδώ έχεις ήδη κάποια εμπειρία με την αίσθηση αυτή. Έτσι πρώτα θα πάμε στο πιο μακρινό ήχο που μπορούμε να ακούσουμε. Μπορεί να είναι και έξω από το χώρο στον οποίο βρίσκεσαι. Κατεύθυνε λίγο την προσοχή σου προς τα εκεί. και αργά αργά άρχισε να κινήσε σε πιο κοντινούς ήχους. Και τώρα προς το πιο κοντινό ήχο που μπορείς να βρεις. Ακόμα και μέσα σου. Και τώρα αφιέρωσε ένα λεπτό περίπου μεταφέροντας την επίγνωση μεταξύ των δύο. Κατεύθυνε το μυαλό σου στο πιο μακρινό ήχο και μετά στον πιο κοντινό. Και πάλι στον πιο μακρινό και πάλι στον πιο κοντινό. Και τώρα στρέψε την προσοχή σου στην αίσθηση της αφής. Νιώσε την αίσθηση του αέρα στο δέρμα σου. Παρατήρησε την αίσθηση της αφής στα σημεία που έχεις ρούχα. Και ίσως ακόμα την αίσθηση του δέρματος στο δέρμα. Την αίσθηση της επαφής των δύο βλεφάρων ή του άνω και κάτω χείλους. και τώρα φέρε την προσοχή σου στην αίσθηση της αναπνοής στα ρουθούνια. Ελεύθερη φυσική αναπνοή. Δεν προσπαθούμε να ελέγχουμε την αναπνοή μας. Το σώμα αναπνέει φυσικά και χαλαρά και αισθάνεσαι την αίσθηση της αναπνοής και κατά την εισπνοή και κατά την εκπνοή δίνοντας ίσως λίγη περισσότερη προσοχή στο μικρό ανεπαίσθητο διάστημα μεταξύ της εισπνοής και της εκπνοής. Με αυτή τη χαλαρή φυσική αναπνοή θα μετρήσεις νοερά και αντίστροφα δέκα αναπνοές. Με τον εξή τρόπο. Εισπνοή δέκα. Εκπνοή δέκα. Ισπνοή εννέα, εκπνοή εννέα, μέχρι να φτάσει στο ένα. Αν το μυαλό περιπλανηθεί, ξεκινάς το μέτρημα από την αρχή. Χαλαρή φυσική αναπνοή. Χωρίς κανέναν έλεγχο. άφησε τις σκέψεις να περνούν, εστιάζοντας το μέτρημα των αναπνοών. Και μόλις ολοκληρώσει το μέτρημα, κατεύθυνε την προσοχή σου πίσω στο χώρο της καρδιάς. Θυμήσου αυτή την πρόθεση που δημιούργησες στην αρχή της εξάσκησης. δες αν θέλεις να την εφαρμόσεις μέσα στη μέρα σου. Και τώρα αφιέρωσε έστω μία στιγμή για να συγχαρείς τον εαυτό σου. Τώρα έχεις διαλογιστεί κατευθύνοντας το μυαλό σου για 40 λεπτά στις τέσσερις διαδοχικές πρακτικές. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που δεν θα μπορέσουν ποτέ να το κάνουν αυτό. άρχισε να κουνά στα δάχτυλα των χεριών και των ποδιών απαλά. Ανοιγόκλεισε απαλά τα μάτια πριν τα ανοίξει πλήρω. Εάν έχεις ένα παράθυρο για να κοιτάξεις έξω, θα μπορούσε να είναι ένας υπέροχος τρόπος για να επιστρέψεις στο χώρο σου. Στην επόμενη πρακτική θα μιλήσουμε για όλα αυτά τα στοιχεία που έχουμε ήδη δοκιμάσει και θα τα συνδέσουμε σε μια δεκάλεπτη διαλογιστική πρακτική. Τώρα έχεις όλα τα βασικά εργαλεία που χρειάζεσαι για να καθίσεις κάθε μέρα για περίπου 10 λεπτά και αυτό ακριβώς θα κάνουμε στην επόμενη ενότητα. Σε ευχαριστώ πολύ που ακολούθησες αυτή την πρακτική. Σε ευχαριστώ πολύ που έκανες αυτό που είπες ότι θα κάνεις. Ακούσατε το podcast Relax με την Μαρίνα Γουρνέλη. Ένα podcast με πρακτικές χαλάρωσης και διαλογισμού. Αναζητήστε τα podcast που σας ενδιαφέρουν στο pod.gr, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast και σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας. .gr Το καλό να ακούγεται.